Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός, το οποίο δοκιμάζει την αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ενώ την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών στην Ελλάδα, για την οποία το ΚΚΕ εκδηλώνει και διαμαρτυρίες. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την εξέλιξη, για αυτό το, για την επίσκεψη? Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ενώ το να μην υπάρχουν αντιδράσεις, κινητοποιήσεις παντού στις πόλεις που θα επισκεφθεί, ναι. Που θα επισκεφθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Γιατί ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι μέσω αυτής της επίσκεψης η προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζουμε βεβαίως ότι σε αυτή την περιοχή είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο παζάρι, υπεριαλιστικό παζάρι λέμε εμείς, ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις για το ποιος θα βάλει στο χέρι τον πλούτο αυτής της περιοχής. Μέρος βεβαίως και αυτού του παζαριού είναι και όλη αυτή η τουρκική επιθετικότητα που γνωρίζουμε αυτό το διάστημα, και βεβαίως κριτήριο και αυτής της επίσκεψης είναι η συνοχή του ΝΑΤΟ, τα συγκεκριμένα ανατολικά συμφέροντα στην περιοχή, σε μια προσπάθεια βεβαίως να αποσπαστεί η Τουρκία από την επιρροή της Ρωσίας, να παραμείνει στο ΝΑΤΟ κτλ. Μέρος βεβαίως, και θέλουμε να το ξαναπούμε εδώ, είναι τα σχέδια που υπάρχουν για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό, κύριε Παναγιωτακοπούλου, αν με επιτρέπετε, είναι ένα θέμα το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα το έχει θέσει εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Ο κ. Κουτσούμπας το επανέλαβε και σε δηλώσεις του αυτές τις ημέρες. Τι σημαίνει αυτή η συνεκμετάλλευση κατά τη γνώμη του ΚΚΕ? Ναι, να σας πω, επειδή πολλοίς κόσμος το ακούει, κουβεντιάζει, χρειάζεται να το βάλουμε στην πραγματική του διάσταση. Γιατί όταν μιλάμε για συνεκμετάλλευση, δεν μιλάμε για συνεκμετάλλευση ανάμεσα σε δύο χώρες, σε δύο λαούς. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι αν πραγματικά στην Ελλάδα και στην Τουρκία έκαναν κουμάντο οι λαοί οι ίδιοι, αν είχαν στα χέρια τους ουσιαστικά την εξουσία, θα είχαν τη δυνατότητα, θα έβρισκαν τρόπους να επιλύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να υπήρχαν. Όμως τώρα δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την αντιπαράθεση δύο αστικών τάξεων, της ελληνικής αστικής τάξης με την τουρκική. Και ξέρετε, η συνεκμετάλλευση αφορά στην πραγματικότητα ενεργειακούς κολοσσούς. Αυτοί λοιπόν κονταροχτυπιούνται σε μια ολόκληρη περιοχή, ποιος θα κάνει πιο γρήγορα τις δουλειές. Και ξέρετε, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Ακόμα δηλαδή κι αν προωθηθεί με όρους βεβαίως συνεκμετάλλευση στο επόμενο διάστημα, ξέρετε, προσωρινή μπορεί να είναι μια αποκλιμάκωση. Εμείς εκτιμάμε, ακριβώς επειδή ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, μπορεί να υπάρχει και προετοιμασία μεγαλύτερων πολεμικών εμπλοκών στην ίδια την περιοχή. Με αυτήν την έννοια λοιπόν λέμε ότι ο λαός μας πρέπει να κρατάει μικρό καλάθι, να είναι ανήσυχος, να είναι σε επιφυλακή, γιατί πραγματικά θα υπάρχουν επικίνδυνες εξελίξεις και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Λοιπόν, και επειδή πολλά ακούμε όλο αυτό το διάστημα για το ρόλο των, πώς το λένε, των συμμάχων της χώρας και τα λοιπά, σε εισαγωγικά βέβαια, στους μας, με τους Αμερικάνους, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι αυτοί για τα δικά τους συμφέροντα ενεργούν, ναι, προφανώς. Βεβαίως. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει λοιπόν κανείς από μία δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες μιλούν για διαφιλονικούμενα εδάφη, ύδατα, να το διορθώσω. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει κανείς από δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, για παράδειγμα, που έρχεται, που θέλει να πουλήσει τα δικά της οπλικά συστήματα στη χώρα μας. Για να βάζουμε, να μιλάμε και πιο συγκεκριμένα. Κυρία Παναγιωτακόπουλου, στην περιγραφή που κάνουν η κυβέρνηση και αρκετοί διεθνείς αναλυτές, υπογραμμίζεται ότι ο κ. Πομπέο έρχεται στην Ελλάδα, δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό το γεγονός πώς αξιολογείται από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος? Το θεωρείτε ως ένα βαρύνον γεγονός ή τουλάχιστον της σημασίας που αποδίδει η κυβερνητική πλευρά? Νομίζουμε ότι το ότι δεν έρχεται στην Τουρκία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την τουρκική κυβέρνηση, με την τουρκική αστική τάξη. Κάθε άλλο. Ίσα-ίσα. Στη δεδομένη λοιπόν φάση προκειμένου να προωθηθούν συγκεκριμένα ζητήματα, σας ξαναλέω, στο τραπέζι ήδη έχει τεθεί το ζήτημα της συνεκμετάλλευσης, αλλά και γενικότερα διευθετήσεις που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετεί βεβαίως αυτό το ταξίδι. Αλλά θέλω να σας βάλω και άλλη μία πλευρά. Θυμίζω
ότι το προηγούμενο διάστημα η χώρα μας έχει υλοποιεί μια συμφωνία την οποία επεξεργάστηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τη συμφωνία με τους Αμερικάνους, τη λεγόμενη αμυντική σε εισαγωγικά συμφωνία, η οποία έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Πομπέο θα επισκεφτεί και τη βάση της Σούδας. Το γνωστό, όπως οι ίδιοι έχουν πει, αβύθιστο αεροπλανοφόρο. Είναι, ξέρετε, εκείνη η βάση, εκείνη η υποδομή που τους δίνει τη δυνατότητα να επεμβαίνουν σε άλλες χώρες, να υλοποιούν τα πολεμικά τους σχέδια και αυτό από ελληνικό έδαφος. Και όχι μόνο αυτό. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι σε μία πιθανή μεταφορά της αμερικάνικης βάσης από τον Τσιρλίκ, ναι, ακούγεται της Τουρκίας, η αίσθηση σημαίνει ότι ακούγεται περισσότερο. Ναι, βέβαια να θυμίσω ότι εκεί φιλοξενούνται και πυρηνικά όπλα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Συνεπώς είναι άλλη κλίμακα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εμείς αυτή τη διάσταση θέλουμε να βάλουμε, ότι η χώρα μας μετατρέπεται και σε μαγνήτη επιθέσεων. Όταν από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, από την άλλη άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη, έχει μετατραπεί σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ειρήνη και την ασφάλεια του λαού μας, αλλά και των γειτονικών λαών. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και στο εσωτερικό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ασκεί σοβαρή κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε ή προετοιμάστηκε για την δεύτερη φάση για μια δεύτερη φάση της πανδημίας του κορονοϊού. Αποκορύφωμα είναι προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην εκπαίδευση, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Έτσι ακριβώς είναι. Ανησυχούμε και εμείς όπως ανησυχεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Γιατί ξέρετε, αυτός ο λαός που η κυβέρνηση συνεχίζει να του κουνάει το δάχτυλο και να του μετατοπίζει τις δικές της πρώτα απ' όλα ευθύνες, έδειξε πολύ μεγάλη αντοχή και υπευθυνότητα και έδωσε στην κυβέρνηση πολύτιμο χρόνο προκειμένου να τον αξιοποιήσει για να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας του. Με αυτή την έννοια, ξέρετε, εμείς θεωρούμε ότι η κατάσταση τώρα, πριν να είναι αργά, χρειάζεται να πάρθουν πάρα πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Και στην για να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας με προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών. Χρειάζεται να ανοίξουν όλες οι ΜΕΘ. Ακόμα καινούργιες δεν φτάνουν. Έχουμε, ξέρετε, τρομάζουμε να ακούμε κάθε μέρα να μετράμε πόσες ΜΕΘ έχουν απομείνει στα δημόσια νοσοκομεία. Χρειάζεται βεβαίως να προχωρήσει η κυβέρνηση σε ένα σχέδιο επίταξης. Και όταν μιλάμε για επίταξη, μιλάμε για πραγματική επίταξη όλων των δομών. Τώρα είναι ένα σχέδιο επενοικίασης από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μπράβο. Που στην ουσία τι κάνει? Δίνει ένα πολύ μεγάλο αντίτιμο στους κλινικάρχες προκειμένου να διαθέσουν τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για επίταξη πραγματική όλων των δομών και των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα υγείας, οι οποίες βεβαίως πρέπει να ενταχθούν σε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Υπάρχει ανάγκη, ξέρετε, για να σας μιλήσω και πιο συγκεκριμένα για τα σχολεία. Υπάρχουν ανάγκη εκεί που υπάρχουν πολύ μεγάλα τμήματα παιδιών. Μιλάμε για 27 παιδιά, 28 παιδιά ανά τάξη. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Ιδίως σε τάξεις με μικρά παιδιά, πρώτη τάξη του δημοτικού, δεύτερη τάξη του δημοτικού, όταν η κυβέρνηση θεσμοθετεί την απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 9 ατόμων, στηβάζει μικρά παιδιά σε τέτοιες αίθουσες, με τέτοιο αριθμό παιδιών. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται βεβαίως να πάρθουν μέτρα για να χωριστούν τα παιδιά. Έπρεπε ήδη να βρεθούν αίθουσες για να γίνει αυτό, να γίνει προσλήψη του προσωπικού, να υπάρχει προσωπικό καθαριότητας. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει ακόμα και μία καθαρίστρια να υπάρχει σε ένα σχολείο, ποιες ανάγκες να καλύψει. Και υπάρχει και ένα κρίσιμο ζήτημα σε αυτή τη φάση. Πρέπει να γίνουν μαζικά τεστ. Εμείς λέμε σε βασικές ομάδες του πληθυσμού. Αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή κλείνουν σχολεία, κλείνουν τμήματα και κλείνουν και ολόκληρα σχολεία, γιατί ένα παιδί μπορεί να μείνει στο σπίτι. Να έχει νοσήσει, ναι. Ναι, να έχει νοσήσει. Που ξέρετε, στις περισσότερες περιπτώσεις η οικογένεια επομίζεται και το βάρος του τεστ. Για να από την αγωνία της πηγαίνει και πληρώνει. Λοιπόν, το άμεσο λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τεστ. Τα παιδιά της τάξης πρέπει να κάνουν, πώς θα συνεχίσουμε. Και το λέμε αυτό τώρα ότι πρέπει να γίνει πριν περάσουμε στην επόμενη φάση
που θα κλειστούν τα παιδιά στις τάξεις, θα έρθει ο χειμώνας και οι ίδιοι επιστήμονες λένε τα πράγματα είναι πολύ πιο ανησυχητικά. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Και να ανανεωθεί ο στόλος και να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι αυτά που κάνει τώρα η κυβέρνηση βάζοντας από το παράθυρο τον ιδιωτικό τομέα για να θησαυρίσουν πάλι ορισμένοι και με την ευκαιρία της πανδημίας. Είναι, ξέρετε, μέτρα που είναι επίγοντα στη φάση αυτή να παρθούν. Και ξέρετε, επειδή ένας κόσμος λέει εντάξει τι να κάνουμε, δεν βλέπετε τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν κτλ. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή που δεν παίρνονται αυτά τα μέτρα, η χώρα μας συνεχίζει να δίνει 4 δισεκατομμύρια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Συνεχίζει να φορά απαλλάσσει μεγάλους ομίλους. Συνεχίζει να δίνει μεγάλες επιδοτήσεις και προνόμια. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και αποθεματικά. Δεν ξέρω αν είναι. Υπάρχουν. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι η κυβέρνηση τώρα, πριν να είναι αργά, πρέπει να πάρει όλα αυτά τα μέτρα για την υγεία και την προστασία των εργαζομένων και των νέων παιδιών. Για να μην πούμε βεβαίως ότι τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά έχουν γίνει λάστιχο. Ιδιαίτερα σε μεγάλους χώρους εργασίας. Είχαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα και της κονσερβοποιίας στη Βόρεια Ελλάδα και ενός εργοστασίου στο Κοροπή. Και για να το πούμε βεβαίως και για τη μεγάλη ευθύνη που έχει η κυβέρνηση που άνοιξε τον τουρισμό, ναι, κάνοντας ουσιαστικά το χατήρι των μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων, των ομίλων, των ξενοδοχείων, δημιουργώντας αυτή την κατάσταση στην οποία λοιπόν είμαστε σήμερα. Αλλά, έχουμε ένα λεπτό, κυρία Παραγγελία. Σε ένα λεπτό, κοιτάξτε, αυτή μπορεί να είναι βεβαίως η καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά τώρα νομίζουμε ότι είναι η ώρα, ένας κόσμος που τα βλέπει όλα αυτά που ανησυχεί, πρέπει να πάρει τη θέση του όμως. Και στο κίνημα λέμε εμείς, στα εργατικά σωματεία, στους συλλόγους, στις επιτροπές αγώνα, στους χώρους δουλειάς για να πετύσει μέτρα ασφάλειας, κανένας, όπως φαίνεται και όπως έχει δείξει η πείρα, καμιά κυβέρνηση δεν πρόκειται να του τα δώσει όλα αυτά απλόχερα αν δεν τα απαιτήσει. Τώρα λοιπόν, ανεξάρτητα τι επιλογές έκανε ο καθένας, πρέπει να δείξει εμπιστοσύνη στη δύναμή του, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να επιβάλλουμε τέτοια μέτρα που είναι σήμερα ανάγκη. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία αυτή. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια χαρά.